πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση που κάνουμε την εβδομαδιαία. Σε πρώτη φάση με τον δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Άποψη, τον Γιάννη Καϊντάση, για να συζητήσουμε έτσι λίγο την επικαιρότητα της Άρτας με αφορμή και τη σημερινή κυκλοφορία της εφημερίδας που μπορείτε βεβαίως να τη βρείτε. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Γιάννη. Ελπίζω να είσαι καλά και να τα πέρασες οικογενειακά και όμορφα. Αληθώς Ανέστη, πολύ ωραία τα πέρασα. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι με λίγο χώρο, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα το πάμε έτσι, διαφορετικά θα επικοινωνήσουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θέλω λίγο, Γιάννη, να ξεκινήσουμε. Ναι. Βλέπω και διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα ότι δίνεις τα εύσημα στην Δημοτική Αρχή για την Βυζαντινή Εβδομάδα. Καθώς, να το πω έτσι με τη δημοσιογραφική κλισέ έκφραση, βούλιαξε η Άρτα τις γιορτές αυτές του Πάσχα. Δεν είναι, Παναγιώτη, ότι βούλιαξε η Άρτα. Νομίζω ότι βούλιαξαν όλες οι περιοχές της Ηπείρου. Βούλιαξε η Πρέβεζα, βούλιαξε η Πάργα, βούλιαξε η Οικουμενίτσα, βούλιαξαν τα Γιάννενα, βούλιαξε και η Άρτα. Απλώς αυτό που έχει γίνει στην Άρτα σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Και το ζήτημα, το πολύ σημαντικό ήταν πρώτον, ότι δημιουργήθηκαν οι υποδομές για τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή απλά πραγματάκια. Δημιουργήθηκε ένας χώρος για να παρκάρουν τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της Άρτας, κάτω ακριβώς από την Περιγορήτισσα, η οποία είναι ένας μεγάλος πόλος έλξης. Και δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είχαμε 100% πορεσμό στα τουριστικά καταλήμματα, δηλαδή στα ξενοδοχεία της πόλης. Mm-hmm. Αυτό, Γιάννη, αποδίδεται βεβαίως και στο γεγονός ότι υπήρξε μία κόπωση τα προηγούμενα δύο χρόνια και πολλοί συμπολίτες μας ήθελαν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βεβαίως, όπως είπαμε, είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι αυτονόητες δομές που μπορεί να ενισχύσουν μια τουριστική περίοδο. Από την άλλη, και το είπα στην αρχή, η Άρτα είναι μια πανέμορφη πόλη που έχει πάρα πολλά βυζαντινά μνημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και που μπορεί να μην έχει τον ήλιο και τη θάλασσα δίπλα της. Όμως μπορεί να συνδυαστεί η επίσκεψη των τουριστών που έρχονται στην περιοχή και με την παρουσία τους στην Άρτα και βεβαίως με την τόνωση της τοπικής οικονομίας, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και επιθυμητό στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Παναγιώτη, καταρχήν θέλω να σου πω ότι είσαι πάντα κέραιος και βρίσκεις ακριβώς το πιο σημαντικό κομμάτι. Η Άρτα τα έχει όλα. Έχει βουνό, δηλαδή έχει τα υπέροχα τσουμέρκα, έχει θάλασσα, έχει τον Αμβρακικό κόλπο, έχει την Κορονισία, ακόμα και το Μενίδη, το οποίο θεωρείται ότι είναι στο νομό Αιτωλοκαρνανίας, στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι της Άρτας σε μεγάλο βαθμό. Έχει όλα τα στοιχεία προκειμένου να γίνει θελκτικός προορισμός για έναν τουρίστα. Από εκεί και πέρα όμως, σε μεγάλο βαθμό, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και δεν μιλάω τώρα για την τωρινή Δημοτική Αρχή, ούτε καν για την προηγούμενη. Μιλάμε τώρα για παραλήψεις 40 και 50 προηγούμενων χρόνων, όπου δεν δημιουργήθηκαν οι στοιχειώδεις υποδομές, έτσι ώστε ο τουρίστας ο οποίος έρθει στην περιοχή να θέλει ουσιαστικά να βρει κάποιο σημείο για να μείνει και να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ομορφιά και να τη μετατρέψουμε σε τουριστικό, ας το πούμε, εισόδημα. Η Άρτα ήταν πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Μιλάμε τώρα για το 13ο αιώνα μετά Χριστό, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης από την άλωση των Φράγκων, όμως όχι από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Δημιούργησε αξιόλογα, να μην το πω βυζαντινά μνημεία, ας το πω μνημεία του μεσαιωνικού ελληνισμού, όπως είναι και το πιο σωστό. Όπως είναι η Παρηγορήτισσα, όπως είναι η Κόκκινη Εκκλησία που είναι στα ορεινά της Άρτας και συγκεκριμένα στο παλαιοχώρι του Γαλιλείου, όπως είναι ο Βυζαντινός Ναός των Τριών Ιεραρχών, ο Άγιος Βασίλειος, όπως λέμε εμείς εδώ στην Άρτα, είναι μνημεία κορυφαίας ομορφιάς αρχιτεκτονικής και είναι και μνημεία θρησκευτικού τουρισμού.
Όλα αυτά όμως σε καμία περίοδο δεν μπόρεσαν να αξιολογηθούν σε τέτοιο βαθμό να υπάρξει μια στοιχειώδης υποδομή έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ως τουριστικοί προορισμοί. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αυτή η περίοδος η οποία αυτό το Πάσχα και θα το πω και για την Δημοτική Αρχή η οποία στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπόρεσε και αξιολόγησε θετικά το κλίμα και μπόρεσε μια αρνητική κατάσταση η οποία είχε να κάνει με 2 και 3 χρόνια στην πραγματικότητα απομάκρυνση από την κοινωνική ζωή του τόπου μας ως αποτέλεσμα της πανδημίας, των περιορισμών οι οποίοι είχε η πανδημία, να το γυρίσει σε ένα θετικό στοιχείο, να αξιοποιήσει μια τάση που υπήρχε επιστροφής και μια τάση η οποία υπήρχε σε όλη την Ελλάδα από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά όμως αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά για την Άρτα, να μπορέσει να το αξιοποιήσει ως ένα παραγωγικό και θετικό στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και βεβαίως αυτό, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, έχει συνδράμει και η αγορά, οι έμποροι, στο να δείξετε και να δείξουμε μια πολύ καλή εικόνα της πόλης. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δημιουργίας, να το θέσω πολύ απλά, ενός brand τουριστικού της Άρτας, ξεκινάει και υλοποιείται σιγά σιγά, διότι εκτός για παράδειγμα από τη Βυζαντινή Εβδομάδα, το Πάσχα, που δείχνει ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και τα Χριστούγεννα με ένα πλήθος εκδηλώσεων που γίνονται στην πόλη και που είναι και πόλος έλξης της ευρύτερης περιοχής, στο ας το πούμε να μην φεύγουν όλοι για τα Γιάννενα, που θεωρούν ότι είναι μια μεγαλύτερη πόλη και μπορεί να δουν περισσότερα πράγματα εκεί, γιατί και αυτό είναι και το ζητούμενο, να μην φεύγει ο κόσμος, να μένει, να περνάει καλά στον τόπο του και να στηρίζει βεβαίως και την τοπική οικονομία, που και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αλληλένδετο, γιατί θέλουμε να πάρουμε και μια ανάσα σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σαν τοπική οικονομία. Θέλω το σχόλιο σου και σε αυτό για να κλείσουμε το κομμάτι το τουριστικό. Παναγιώτη, τι λέμε, τα Χριστούγεννα στην πόλη και το Πάσχα στο χωριό. Σωστά. Εμείς τώρα αυτή την περίοδο τι αξιοποιούμε? Αξιοποιούμε τους απόδημους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο χωριό τους, στην Άρτα. Αλλά μαζί τους φέρνουν και τους φίλους τους, φέρνουν και την παρέα τους, τους φιλοξενούν. Η φιλοξενία της περιοχής μας είναι σημαντική, είναι αξιοσημείωτη, είναι σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο brand name. Δεν είναι τόσο πολύ η πόλη όσο οι ίδιοι οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι έχουν πιάσει το νόημα και λένε ότι εμείς θα φέρουμε τους φίλους μας, θα φέρουμε τους συγγενείς μας, θα ενισχύσουμε την αγορά, θα δώσουμε το brand name, θα το στηρίξουμε όσο είναι το δυνατόν καλύτερα, αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε υποδομές, ώστε η προσπάθειά μας αυτή να μην πάει χαμένη, έτσι ώστε αυτός που θα έρθει, ο τουρίστας, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, ο φίλος, ο προσκεκλημένος, ο φιλοξενούμενος μας, να έχει κάτι να δει και να μην φύγει στενοχωρημένος από αυτή την πόλη. Να ξανάρθει, να φύγει με θετικές εντυπώσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό brand name. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, δεν έχω να πω κάτι κατά της πόλης της Άρτας και κατά της Δημοτικής Αρχής. Τα Χριστούγεννα είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Να συνεχίσω περαιτέρω, θα το σχολιάσουμε, να είμαστε καλά. Τα Χριστούγεννα. Ωραία. Από τον ίδιο σταθμό, από τους 91,6, και θα πούμε και περισσότερα όταν ευχαριστούμε. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν τώρα, με αφορμή την κυκλοφορία της σημερινής εφημερίδας, και πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους ανθρώπους που διαβάζουν, όχι μόνο για τους συμπολίτες μας, αλλά και για τους αυτοδιοικητικούς και για τους πολιτικούς, να μοιράζονται το ρεπορτάζ σου, που είναι πρωτογενές και αποκλειστικό. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσεις την προτεραιότητα των θεμάτων. Νομίζω ότι έχεις καλό ρεπορτάζ σχετικά και με τις εσωκομματικές διαδικασίες και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής. Αλλά μίλησέ μας και λίγο και για μια εσωστρέφεια που υπάρχει σχετικά με το Πανεπιστημιακό Τμήμα. Διαβάζω στο σχόλιο σου ότι ουσιαστικά γίνεται έτσι ένα τουρκικό παζάρι, όπως το λες, για το να πάρουμε ένα, να φύγει ένα, νομίζω, δημοφιλές τμήμα που είχατε, αυτό των παραδοσιακών της μουσικής, το μουσικό, ναι, ακριβώς, και να σας δοθεί κάποιο άλλο. Δώσε μας λίγο έτσι το σκεπτικό και ιεράρχησε εσύ βεβαίως, χωρίς να κάψεις όλο το ρεπορτάζ, το τι κάποιος θα διαβάσει στην εφημερίδα που κυκλοφόρησε σήμερα.
Δεν είναι το θέμα να κάψουμε το ρεπορτάζ, το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που τα τμήματα του πάνε ποτέ ΤΕΗ Άρτας έγιναν πανεπιστήμια, έγιναν τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου και δημιουργήθηκε μία ανάγκη να υπάρξουν προτεραιότητες ουσιαστικά για το ποιο τμήμα είναι το πιο αναγκαίο και ποιο λιγότερο αναγκαίο, δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κάποιες καταστάσεις οι οποίες αδίκησαν συγκεκριμένα τμήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τι σημαίνει. Υπάρχουν κάποια τμήματα όπως είναι της γεωκομικής και όπως είναι το τμήμα μουσικών σπουδών, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική κλίμακα. Ναι. Το τμήμα της γεωπονικής, αυτό που λέμε το γεωπονικό πανεπιστήμιο, ουσιαστικά είναι πάρα πολύ εξελιγμένα, έχουν όλη τη δυναμική, έχουν υλικοτεχνική υποδομή πάρα πολύ σημαντική, έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, τι δεν έχουν όμως, δεν έχουν θητητές. Για ποιο λόγο? Γιατί αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν διεσπαρμένα σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Έχουμε όμως το τμήμα μουσικών σπουδών, το οποίο τμήμα μουσικών σπουδών, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή, παρά το γεγονός ότι έχει σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό, έχει ένα δώρο για την ΑΤΑ που μεταφράζεται σε 800 φοιτητές. Mm-hmm. Έχει μεγάλο αριθμό σπουδαστών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καλός ή κακός, ότι μπαίνει στην μύτη άλλων αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών, όπως είναι η αντίστοιχη πανεπιστημιακή σχολή μουσικών σπουδών που υπάρχει στην Κέρκυρα. Ναι. Από εκεί και πέρα προσπαθούν όλα τα τμήματα, προκειμένου να δουν μια ισορροπία σε όλη αυτή την ανισοκατανομή η οποία έχει διαμορφωθεί, και κάνουν τα παζάρια τους. Το παζάρι λοιπόν που παίζει αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί το τμήμα λαϊκής, συγγνώμη, το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, το οποίο έφυγε από την Πρέβεζα και πήγε στα Γιάννενα, να έρθει στην Άρτα έτσι ώστε να συνδεθεί με το τμήμα πληροφορικής και το τμήμα μουσικών σπουδών να φύγει στα Γιάννενα. Πράγμα το οποίο για την Άρτα σημαίνει, αν όχι ξαφνικό φάνατο για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, σημαίνει στην πραγματικότητα μια τεράστια συγκλονιστική αλλαγή. Mm-hmm. Σε βάρος της Άρτας, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται μια πολιτική με τέτοιο είδους σκεπτικό και με τέτοια παζάρια. Δεν λέμε ότι αυτά τα παζάρια τα οποία γίνονται υλοποιούνται στην πραγματικότητα, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο, ας μην κοροϊδευόμαστε, συμβαίνει είτε στο παρασκήνιο είτε ακόμα και στο προσκήνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε στην άκρη αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Και στις προηγούμενες δύο αναμεταδόσεις, και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και συνέχεια. Το παρακολουθούμε, γιατί είναι αυτό που ισχύει, Παναγιώτη, έχουν γνώση οι φύλακες. Προσπαθούμε δηλαδή να φυλάξουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό που, όπως είπαμε πριν, brand name, στην πραγματικότητα είναι ένα σημαντικό αξιακό προτέρημα το οποίο έχει η Άρτα και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Και θα περάσουμε στην είδηση τέλος πάντων της ημέρας, που είναι ότι το επιμελητήριο της Άρτας έκανε μία συνάντηση στην οποία μάλιστα συμμετείχαν και οι κοσμήτορες των τμήματων, των πανεπιστημιακών τμήματων τα οποία εδρεύουν στην Άρτα, δηλαδή και του τμήματος της γεωπονικής και του τμήματος μουσικών σπουδών, αλλά και του τμήματος της πληροφορικής, έκαναν μία συζήτηση και κατέληξαν να εξέδρουν ένα κτίριο που αφορά το τμήμα μουσικών σπουδών. Εκεί είναι ένας προβληματισμός μας, ο οποίος ετίθεται μόνο και μόνο για λόγους προβληματισμού, κατά πόσο δηλαδή αυτό το κτίριο, το οποίο κάποτε προοριζόταν για το εστιατόριο των φοιτητών του κάμπους της Άρτας, μπορεί να αξιοποιηθεί
με τον τρόπο για τον οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί ένα κτίριο έτσι ώστε να λειτουργήσει για το τμήμα των μουσικών σπουδών της Άρτας. Αυτό είναι ο μόνος προβληματισμός μας. Όπως είπαμε, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια με όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι, είναι στην ατζέντα και πρέπει να παραμένει, γιατί έθεσες σωστά τις παραμέτρους για να υπάρχει ένα τμήμα. Το λέω γιατί αυτή η συζήτηση προβληματίζει και την Πρέβεζα. Η Λευκάδα είναι σε μια άλλη φάση. Γιατί το ζήτημα είναι να μην έχεις απλά ένα τμήμα το οποίο δεν είναι παραγωγικό και δεν συνδέεται και με την οικονομία και δεν θα έρθει ο επιθυμητός αριθμός των φοιτητών, γιατί υπάρχουν και άλλα ανταγωνιστικά. Δεν είναι για να, απλά να έχεις ένα τμήμα. Το ζητούμενο είναι γιατί ένα τμήμα το οποίο δούλευε, λειτουργούσε άψογα, είχατε μια μεγάλη μερίδα φοιτητών, 800 φοιτητές, δεν είναι λίγοι, για ποιο λόγο να δοθεί? Αυτή είναι η λογική που δεν την κατανοούμε βεβαίως. Κανένας δεν την κατανοεί, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό προσπαθούμε να επιφυλάξουμε. Σωστά. Όμως, πάντα σε όλα αυτά πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πολλά μικροσυμφέροντα τα οποία ούτε έχουμε κανένα λόγο εμείς τώρα να τα παρουσιάσουμε, ούτε υπάρχει κανένας λόγος και οι ακροατές μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά. Γιατί, με ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν είναι μόνο της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, καλός ή κακός, είναι έξω από αυτά. Έχουν να κάνουν όμως με μικρά συμφέροντα μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σωστά. Και θέλω να σταματήσουμε εκεί, να μην επεκταθούμε περισσότερο. Ίσως καλύτερα κάποια άλλη στιγμή ή καλύτερα σε μια πιο ειδική εκπομπή. Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το άλλο ζήτημα το οποίο μέσα από την εφημερίδα παρουσιάσει. Βεβαίως. Και νομίζω ότι δεν είναι και μόνο ένα τοπικό θέμα, έχει να κάνει με τις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 5 από την Άρτα οι οποίοι θα είναι οι υποψήφοι, οι οποίοι θα θέσουν αυτόν στην κρίση της ομάδας, τέλος πάντων, των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό λίγο, Παναγιώτη. Βεβαίωτατα, βεβαίωτατα. Πάρε όσο χρόνο θέλεις. Λοιπόν, για είναι την... καταρχήν η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι εκτός από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα στην της Άρτας τέλος πάντων, είναι και η γραμματέας της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κρατήσουμε λοιπόν έναν αστερίσκο ειδικά για την περίπτωση της Όλγας Γεροβασίλη. Θα συνεχίσουμε παρακάτω. Είναι ο πρώην βουλευτής ο Βασίλης ο Τσίρκας, για δύο φοιτίες βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Είναι η Ράνια Γκίζα, είναι περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Αγλαία Ινάτσικα, που είναι γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ στην Ομαρχιακή Άρτα, τέλος πάντων, αν τα λέω σωστά, γιατί πολλές φορές αλλάζουν οι όροι σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω ότι ο πέμπτος σε αυτή την περίπτωση που κατεβαίνει από την Άρτα, συγγνώμη, μισό λεπτό. Βεβαιότατα, 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 Γιάννη. Είμαστε εδώ ζωντανά και αυθόρμητα, όπως λέμε, στον αέρα του 91,6. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Νομίζω ότι οι φίλοι που μας ακούνε τα πρόσωπα τα γνωρίζουν. Τώρα, αν δεν αποδώσουμε σωστά ένα τίτλο, δεν τίθεται θέμα. Το ζήτημα είναι οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω, μας ακούς? Σ' ακούω, ναι, με μισό λεπτάκι. Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα 10 λεπτά μετά τις 7. Να επικαιροποιήσω λίγο το τηλεφωνικό ραντεβού για τους φίλους που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Άποψη και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας apopsipress.gr, τον Γιάννη Καρυντάση, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού που ακτινογραφούμε τα θέματα της ατζέντας με βάση βεβαίως και το σημερινό φύλλο το οποίο κυκλοφόρησε, αλλά και την ιεράρχηση των θεμάτων, καθώς κακά τα ψέματα.
μετά τις γιορτές επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα. Μέσα σε όλο αυτό το περιτύλιγμα, εγώ θα έλεγα, το έχουμε συζητήσει και με τον Γιάννη, βάζουμε λίγο και το προεκλογικό πρόσημο πλέον. Δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται πλέον, το βλέμμα είναι και σε αυτή την ημερομηνία των εκλογών, όπου οι υποψήφοι θα πρέπει να παρουσιάσουν και το δικό τους το αφήγημα για να μπορέσουν και πάλι να ζητήσουν την ανανέωση της ψήφου ή βεβαίως την επανεκλογή τους ή την εκλογή τους, αν είναι υποψήφοι την πρώτη φορά. Είμαστε πάντα εδώ. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης είναι εντάξει, θα μας μιλήσει για να μοιραστεί το ρεπορτάζ. Να σας πω ότι η εφημερίδα ήδη κυκλοφόρησε. Εμείς, σε λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη, σε περίπου 5-6 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων, θα μείνουμε εδώ για να σχολιάσουμε λίγο τα δικά μας, για να μείνουμε, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα που συζητήθηκε για τις διαγραφές οφειλών ίδρευσης, όπου δημιουργήθηκε αίσθηση και με βάση την παρέμβαση του κύριου Μελά στον Prisma 91,6, αλλά και με μια πραγματικά πολύ αιχμηρή ανακοίνωση της τοπικής κοινότητας σήμερα για το λιμάνι της Νιγιάς, της τοπικής κοινότητας Κατούνας, όπου πραγματικά κάνει λόγο για αδιαφορία, απραξία, θέτει ερωτηματικά αν εξυπηρετούνται συντεχνιακά συμφέροντα και αν συνυπολογίζεται το πολιτικό κόστος σε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε και αύριο θα είμαστε και με τον πρόεδρο εδώ για να διευρύνουμε λίγο τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης... Ο πέμπτος λοιπόν της παρέας είναι ο Δημήτρης Μπαζουέκης, ο οποίος εργάζεται στην Θεώρηση Ελιασίας. Θα πω λίγο κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Λοιπόν, από την Ήπειρο θα εκλεγούν 10 μέλη. Ναι. Εντάξει, θα υπάρξει υποξόστοση του 50%, δηλαδή 50% γυναίκες, 50% άντρες. Στην πραγματικότητα λέει 50% από κάθε φύλο. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε τώρα το εξής, ότι όσον αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, γι' αυτό έβαλα και το αστερίσκο, η Όλγα Γεροβασίλη κατεβαίνουν ακόμα 2 βουλευτές από την Ήπειρο, η Μερόπη Τζούφη από τα Γιάννενα και ο κύριος Κάτσης από την Θεσπρωθία. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και σε αυτούς, υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση μία ποσόστοση 20%. Δηλαδή, από αυτούς που κατεβαίνουν, στο συνολικό από τους 10 που θα εκλεγούν, 2 θα είναι βουλευτές. Ναι. Οπότε θα είναι ένας από αυτούς τους 3. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε από την ΆΤΑ ότι η Όλγα Γεροβασίλη, λόγω της δυναμικής και της θέσης που έχει, να μην ξεχνάμε ότι είναι το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι μία από τα εκλεγμένα μέλη. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μία ποσόστοση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ευνοηθεί τώρα για πρώτη φορά σημαντικά ο άρεν υποψήφιος που είναι από τη Θεσπρωθία. Μάλιστα. Με αυτή είναι μια εκτίμηση της εφημερίδας και χωρίς να θέλουμε βεβαίως. Γιατί όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε το μικρό μας άλμα και θα πάμε τώρα στο Κινάλ. Ωραία. Όπου γνωρίζεις πολύ καλά, μέχρι 8 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν την υποψηφιότητά τους ως υποψήφιοι για τις λίστες του κινήματος αλλαγής Παύλα Πάλε Ποτέ Πασό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Εδώ στην ΆΤΑ, αυτή τη στιγμή, εκτός από τον Χρήστο Γκόγκα, ο οποίος είναι ήδη βουλευτής όχι μόνο της ΆΤΑΣ, αλλά όλης της Ήπειρου, γιατί η Ήπειρος δεν έχει εκλέξει άλλον βουλευτή στο κοινά. Σωστά. Έχουν θέσει την υποψηφιότητά τους τόσο ο πρώην βήμαρχος, νυν δημοτικός σύμβουλος, ο Γιάννης ο Παπαλέξης, ο πρώην αντιβήμαρχος, ο Άλπης ο Παπαχριστάκης και ένας τέλεχος από την Αθήνα, ο οποίος είναι ο Χρυσοβαλάτης Αφανασίου και δεν έχει ακόμα υποβάλει την υποψηφιότητά του ο σίγουρα υποψήφιος Χρήστος Μέγας. Αχα, μάλιστα. Ο οποίος έχει ακόμα χρόνο, δεν υπάρχει λόγος να μπει και τόσο νωρίς στο παιχνίδι, τέλος πάντων το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, όπως είναι γνωστό, στην ΆΤΑ υπάρχουν 5 υποψήφοι. Δηλαδή, θα είναι 3 άντρες και 2 γυναίκες.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα από το γυναικείο φύλλο. Mm-hmm. Ακουγόταν ότι θα είναι υποψήφια η δικηγόρος Ράνια Τρουμπούκη, η οποία είναι και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα διατηρήσει τη θέση της. Μάλλον θα επιδιώξει να διατηρήσει τη θέση της ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και θα έχει κάποια επιδίωξη για τον τομέα της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, ναι. Mm-hmm. Παναγιώτη. Σ' ακούω με ενδιαφέρον. Ναι. Από εκεί και πέρα ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα μιας άλλης δικηγόρου, της Κατερίνας της Ρίζου, η οποία είχε εκτός από μια οικογενειακή παράδοση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Ο πατέρας της ήταν δήμαρχος Φιλοφέης, ήταν παλιά νομάρχης του ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Είχε κατέβει στο συνδυασμό του Βαγγέλη Αρκύρη, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ψηφοδελτίων σε όλη την Ελλάδα. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομά της. Δεν το έχουμε διασταυρώσει όμως. Mm-hmm. Απλά το αναφέρουμε ως ένα παραπολιτικό. Δεν είναι κακό και αυτή η αναφορά. Βεβαίως. Και επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι πλέον το μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται να παιχτεί είναι στην Νομαρχιακή Επιτροπή. Για ποιο λόγο? Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, έχουν αλλάξει οι κατευθύνσεις. Πλέον στην Νομαρχιακή Επιτροπή συγκρούονται δύο παλιοί και νέοι κόσμοι. Οι παλιοί κόσμοι έχουν να κάνουν το παλιό ισχύον κοινά, το οποίο εκπροσωπεί ο νυν γραμματέας Αλέξανδρος Σερέτης, με ένα νέο πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να εκλεγεί και είναι ο Γιώργος Φωμάς, ο οποίος ουσιαστικά εκπροσωπεί ουσιαστικά μια αλλαγή. Τώρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Ξέρουμε ότι στα κόμματα πολλές φορές το καινούργιο δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Σωστά. Και πάντως, παρεπιπτόντως, επειδή στο Facebook τα βλέπουμε όλα, ο βουλευτής σας, ο κύριος Γκόκας, έχει γενέθλια σήμερα. Να το ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Έτσι, εδώ τώρα, μόλις με προδίδει το Facebook. Να είναι πολύ χρόνος. Εγώ πρέπει να σου πω, φίλε Γιάννη, ολοκληρώνοντας, αυτό το ρεπορτάζ, αυτή η σύνθεση των απόψεων, των ονομάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ και που ουσιαστικά πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι τρέχουμε τις εξελίξεις, είναι δελεαστικό. Δεν στο κρύβω, δηλαδή κάθε φορά που σε ρωτάω πες μου για ονόματα και πες μου για πληροφορίες ή που τις διαβάζω, στην άποψη πραγματικά είναι δυνατό το ρεπορτάζ που έχεις, το πρωτογενές πάντα, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το μοιραζόμαστε. Μας μένει ένα λεπτό για να σε αποχαιρετήσουμε, για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ό,τι θες να πεις. Είναι ένα λεπτό στο οποίο θέλω να πω τόσο σημαντικά πράγματα. Έλα μου ντε και μιλάμε σκέφτω μισή ώρα μιλάμε για να καταλάβεις. Ναι. Θα τα πω πολύ γρήγορα, Παναγιώτη. Ωραία. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη? Εσύ μιλάς πάρα πολύ γρήγορα, ενώ εγώ στην πραγματικότητα μιλάω πάρα πολύ αργά. Absolutely. Όταν γίνεται αυτή η σύνδεση, πώς συντονιζόμαστε, είναι κάτι ουσιαστικά πάρα πολύ όμορφο και εμένα με ενθουσιάζει σε μεγάλο βαθμό. Ωραία. Συναντήθηκε ο βουλευτής της ΣΑΠΑ της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Στήλιος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ενημέρωσε για τα θέματα που είχαν να κάνουν με την αγροτική ανάπτυξη και του ανέπτυξε και κάποια ζητήματα τα οποία είπαμε να μην τα αναφέρουμε γενικά όσον αφορά. Mm-hmm. Επιφυλαχθήκαμε μόνο για ένα ζήτημα, για το ζήτημα του κόμβου του Κομποτίου, έτσι ώστε να μπορούν από την Ιωνία Οδό να έχουν και έξοδο και είσοδο και από την περιοχή, από το ύψος του Κομποτίου, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το άλλο δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτή την περιοχή βγαίνουν και μπαίνουν τα λύκες φορτωμένες με αγροτικά προϊόντα και είναι κρίμα να επιβαρύνεται το υπόλοιπο δικό δίκτυο. Θέλω να πω και τρία άλλα ακόμα ζητηματάκια πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτον, έχουμε σοβαρό ζήτημα με τα εργατικά χέρια. Mm-hmm. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία έτσι ώστε οι εργάτες γης, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, να μην πω τώρα
από ποιες χώρες έρχονται, είναι και λίγο άδικο και μπορεί να χαρακτηριστεί και ρατσιστικό να πάρουν χαρτιά να δουλέψουν. Υπάρχουν παραγωγές όπως είναι το ακτινίδιο, η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά κλπ. Που θέλουν αγροτικά χέρια. Οι Έλληνες και οι Αλβανοί, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό βοηθούσαν, πλέον δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε παρέμβαση στην ιστοσελίδα που έχει ανοίξει ο πατέρας του, του άτυχου Ερμή, Θεοφάνη Ερμή, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, σκοτώθηκε στα ορεινά των Τζουμέρκων, λόγω πέθανε ο άνθρωπος επειδή δεν υπήρχε σύστημα αεροκομιδής, και είπε ότι το Μάιο θα είναι έτοιμο το δίκτυο ορεινής διάσωσης και διακομιδής. Πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, και ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι μεν στα ψηλά γράμματα, αλλά θα μας εξασχολήσει Παναγιώτη και εμάς και την Πρέβεζα και τη Λευκάδα και όλες τις περιοχές. Τι είναι, στην Ετωλοκαρνανία ζητάνε να γίνει χωρισμός σε δύο νομούς. Αφορούν έχουν τον χωρισμό, το αίτημα για χωρισμό σε δύο μητροπόλεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο όλη η Ετωλοκαρνανία βράζει. Εμείς όμως δεν το έχουμε αντιμετωπίσει με, με τη δέουσα προσοχή. Είναι ένα ζήτημα από το οποίο θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Για ποιο λόγο? Τουλάχιστον όσον αφορά την Άρτα, η Μητρόπολη Άρτας έχει ενορίες που βρίσκονται μέσα στην Ετωλοκαρνανία, στο Μενίδη. Μάλιστα. Το αίτημα που είναι δύο Μητροπόλεις, δύο νομοί. Τι θα διεκδικήσουν λοιπόν, τι θα αλλάξουν, όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε. Μόνοι σημαντικοί αντίπαλοι σε αυτή την εξέλιξη ποιοι είναι? Είναι οι πολιτικοί. Και για ποιον λόγο? Γιατί αν γίνουν δύο νομοί από 7 και 8 βουλευτές που εκλέγει η Ετωλοκαρνανία αυτή την περίοδο, θα γίνουν ένα και δύο αντίστοιχα. Θα γίνουν δηλαδή 3 με 4 βουλευτές. Χάνεται δηλαδή μια σημαντική πολιτική δύναμη. Παναγιώτη, δεν θα σας κουράσω άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλτατε. Και ό,τι είναι, θα τα συζητήσουμε και πάλι χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη στους φίλους και στους ακροατές. Και θα μιλήσουμε περαιτέρω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.